Λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα απέμεινε για όσους γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κομωτινής, κάνοντας χρήση της ωφέλειας του προγράμματος ΕΣΠΑ. Έχει αρχίσει από τις 5 του Αυγούστου έως τις 18. Και νομίζω ότι όσοι δεν δουλεύουν, όσες μητέρες μάλλον δεν εργάζονται στο δημόσιο σε μόνιμη θέση, είτε είναι άνεργες, είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, είτε αυτοαπασχολούνται, έχουν το δικαίωμα, αν έχουν τη δήλωσή τους μέχρι 27.000 ή προσαυξάνεται κατά 3.000 όταν έχουν ένα μέλος παιδάκι παραπάνω. Και σε αυτό το πρόγραμμα δίνουμε, όπως είπα, μεγάλη βαρύτητα και ήδη έχουν αρχίσει, έχουμε ήδη πάνω από 100 αιτήσεις. Μπορούν και φυσικά οι μητέρες να τις κάνουν και μόνες τους, αλλά καλά είναι να έρχονται από τα γραφεία μας από εδώ για να τα συντονίζουμε, να ελέγχουμε εμείς το φάκελο ώστε να μην απορριφθούν μετά από την ΕΤΑ. Ο Δήμος Κομωτινής εκτιμά ιδιαίτερα το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καθώς μέσω αυτού εξοικονομεί χρήματα που αναδιανέμει, αλλά και γιατί μέσω αυτού επωφελούνται πολλές οικογένειες. Υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το ΕΣΠΑ, που αφορά τους παιδικούς σταθμούς. Και σε αυτό η Δημοτική Αρχή δίνει μεγάλη βαρύτητα, διότι είναι το οξυγόνο, όπως λέω, στο Δήμο Κομωτινής, για να επιζήσουν οι παιδικοί μας σταθμοί. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά παιδάκια 2,5 ετών έως 5 ετών, επιδοτούνται αυτές οι θέσεις από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, την ΕΤΑ, και εμείς ως Δήμος Κομωτινής έχουμε ζητήσει 470 θέσεις, το 70% των θέσεων που καλύπτουμε πάνε σε αυτές τις θέσεις, το ΕΣΠΑ. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα εξοικονομούμε με αρκετά χρήματα. Εάν καλύψουμε όλες τις θέσεις θα έχουμε 1.200.000 περίπου χρήματα, θα έρθουν στην πόλη της Κομωτινής και μέσα από αυτό θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι, 37 παιδαγωγοί και 3 μάγειροι, 40 άτομα περίπου έχουν εργασία και η πόλη της Κομωτινής, τα τρόφιμα. Προκειμένου όμως να μπορέσουν όλες οι οικογένειες να γράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς, ο Δήμος Κομωτινής προχωρά σε μείωση των τροφίων κατά 50% σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ακόμα και σε παιδικούς σταθμούς που δεν επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Ως Δήμος Κομωτινής έχουμε προβεί στο κέντρο μέρη μας και αλληλεγγύης σε μείωση των τροφίων. Σε αυτούς δηλαδή που δεν επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στα χαμηλά εισοδήματα έχουμε προβεί μέχρι 50% μείωση των τροφίων. Έως 10.000 ευρώ το έχουμε δωρεάν. Από 10 μέχρι 15 έχουμε 15 ευρώ τροφία και μετά ανά 5.000 αυξάνουμε. Δηλαδή μέχρι 20 ευρώ είναι μέχρι 20.000. Άρα δηλαδή σημαίνει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό να πληρώνει ο γονέας για το παιδί του 15-20 ευρώ μέχρι τις 20.000 ευρώ που έχει οικογενειακό εισόδημα. Και αυτό σημαίνει ότι είναι εντελώς σχεδόν δωρεάν, μπορώ να πω. Ήταν μια γενναία απόφαση του κέντρου μέρημνας, ομόφωνη και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, να το τονίσω αυτό, γιατί στην οικονομική κρίση που ζούμε ο Δήμος Κομωτινής θέλει να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο.